έσπευσαν να την αρπάξουν. Κάπως έτσι άρχισε η γενική συμπλοκή, όλοι εναντίον όλων. Οι Σέρβοι κατηγόρησαν τον αδερφό του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, που ήταν στο γήπεδο, ότι αυτός κατήφθηνε το ελικοπτεράκι με τηλεχειριστήριο, με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν. Σήμερα το πρωί ο Όλσι Ράμα αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο ο Σέρβος πρωθυπουργός μίλησε ξεκάθαρα για προβοκάτσια. Ήταν η πόκουση πουνιζένια σέρβσκο γνάροδα, δρούγι η ζαζίβανιε δουγορόчνιε и τραϊνιε νεσταβίλνοστι на целом западном Балкану, посебно у Србији. Τα ξημερώματα χιλιάδες Αλβανοί υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο με τιμές σειρών τους ποδοσφαιριστές. Πυροτεχνήματα, συνθήματα και αποθέωση, λες και η Εθνική Αλβανία είχε κατακτήσει το Euro, την ίδια ώρα που ο Αλβανός πρωθυπουργός Ράμα έγραφε ότι νιώθει λύπη για τους Σέρβους γείτονες που ξεφτυλίστηκαν διεθνώς με την εμφάνισή τους. Στην πρίστινα πρωτεύουσα του Κωσόβου, χιλιάδες Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, φωνάζοντας συνθήματα κατά της Σερβίας. Κόβεις φουτμπόλ, όσο μας μάσουμε στο φουτμπόλ, σε μη συμβιέτ, σε πέσ συμβιέτ, και να έχει πι νέα πρι πουστίμι της Σερβίας, Τουρκίας ζετήρα, σετ κλωφίες πρι νέβε, πρι Κωσόβουν, πρι Σιπνίν, ετνίκε, και τόν. Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ξεκίνησε ήδη έρευνα για τα επεισόδια, ενώ τα έκτροπα καταδίκασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, που είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανό. Υπάρχουν άνθρωποι. Είναι κρίμα. Σύνδεση τώρα με τον Σωτήρη Δανέζη, γιατί η Σωτήρη, μετά από αυτόν τον επεισοδιακό αγώνα Σερβίας-Αλβανίας, είναι εξαιρετικά τεταμένη η κατάσταση στο χωριό Δερβιτσάνη, που είναι στην περιοχή του Αργυροκάστρου. Ελληνικά μέσα της ελληνικής μειονότητας αναφέρουν ότι κάτοικοι από το χωριό Λαζαράτη, είναι ένα γνωστό άνδρο παρανόμων και γνωστό και για τις χασισοφυτίες του, εισέβαλαν με κονβόι αυτοκινήτων στο χωριό Δερβιτσάνη, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Θα σας κάψουμε χριστιανοί». Ο ιδιογραφικός ιστότοπος γράφει ότι δεν αρκέστηκαν μόνο στα συνθήματα, αλλά επιτέθηκαν και στους και τραυμάτισαν κατοίκους του χωριού και για αρκετή ώρα περιφέρονταν με τα αυτοκίνητα στους δρόμους, εκφοβίζοντας τους κατοίκους. Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι κάτοικοι της Δερβιτσάνης έριξαν πυροβολισμούς στον αέρα για εκφοβισμό, ενώ κάποιοι έτρεξαν στην εκκλησία χτυπώντας τις καμπάνες για να συγκεντρωθούν οι κάτοικοι του χωριού στο κέντρο. Σχετικά τώρα με το λάβαρο που έφερε το χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας και υψώθηκε στο γήπεδο του Βελιγραδίου, το απόγευμα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε λόγο για πράξη πρόκλησης. Και βέβαια αυτά τα επεισόδια τα χθεσινά έχουν βαθύτερα αίτια και στο ρεπορτάζ που θα δούμε τώρα ο Σωτήρης Δανέζης θα μας εξηγήσει για την αντιπαλότητα αυτή Σέρβων και Αλβανών, η οποία πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω και κορυφώνεται με τον πόλεμο στο Κόσοβο το 1999. Το χθεσινοβραδινό παιχνίδι στο Βελιγράδι, όπως εξελίχθηκε, δεν είχε καμία σχέση ούτε με το ποδόσφαιρο ούτε με τον αθλητισμό. Έμοιαζε με αγώνα μίσους που έχει τις ρίζες του στην ιστορική έχθρα Σέρβων και Αλβανών. Ο πόλεμος στο Κόσοβο την άνοιξη του 1999, το ένοπλο αντάρτικο του Τσεκά κατά των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας, ο διωγμός των Κωσοβάρων και οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ με στόχο το καθεστώς Μιλόσεβιτς παραμένουν μια ανοιχτή πληγή στη συλλογική μνήμη και των δύο λαών. Κάποιοι βέβαια πιστεύουν ότι το μίσος πηγαίνει πολύ πίσω στους αιώνες και στον Ιούνιο του 1389 στο Κωσοβοπόλιο. Σε αυτή την περιοχή, 15 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Κωσόβου, Πρίστινα, οι Σέρβοι αντιμετώπισαν τις ορδές των Οθωμανών με τον φοβερό Μουράτ τον Πρώτο. Στη μάχη που καθόρισε εμπολή στην τύχη της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης, οι Σέρβοι νικήθηκαν ολοκληρωτικά, αλλά ο αγώνας τους έγραψε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του έθνους. Η σημαία της Μεγάλης Αλβανίας τώρα, που εμφανίστηκε χθες βράδυ στο γήπεδο του Βελιγραδίου, δεν περιλαμβάνει μόνο το Κόσοβο, αλλά και ελληνικές περιοχές όπως την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και την Κέρκυρα. Ο χάρτης του αλβανικού μεγάλου ιδεατισμού σχεδιάστηκε το 1912 με τα σύνορα της γειτονικής χώρας να φτάνουν μέχρι τα Γιάννενα. Αν αναγνωρίσει τώρα κανείς αυτά τα δύο πρόσωπα, αντιλαμβάνεται και τους προπαγανδιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί το Λάβαρο. Αριστερά απεικονίζεται ο Ισμαήλ Κεμάλι, ιδρυτής του αλβανικού κράτους και πρώτος πρωθυπουργός της χώρας. Δεξιά είναι ο Ίσα Μπολετίνι, μια εμβληματική φιγούρα των Αλβανών εθνικιστών. Στο κάτω μέρος ξεχωρίζει η λέξη αυτόχθονες. Με δύο λόγια, οι Αλβανοί δεν μετήκησαν στις περιοχές του χάρτη, αλλά ζουν χρόνια σε αυτές. Σε ορισμένους, τα έκτροπα στο Βελιγράδι ξυπνούν εφιαλτικές μνήμες από ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Τον Μάη του 1990, τα εκτεταμένα επεισόδια στο ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Δυναμό Ζάγκρεπ και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου στο στάδιο Μαξιμίρ ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Σερβίας και Κροατίας. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους για την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Πίσω στα δικά μας, σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος ενός 14χρονου αγοριού την ώρα που